ήταν στις 28 Οκτωβρίου του 1940 όταν ο ελληνικός λαός διαστόματος Ιωάννη Μεταξά βροντοφώναξε το μεγάλο όχι στο τελεσίγραφο του Μουσολίνη, συνέπεια του οποίου ήταν η είσοδος της χώρας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και οι χρυσές σελίδες της ιστορίας που γράφηκαν στο αλβανικό έπος, αλλά και στην διάρκεια της ναζιστικής κατοχής. Στην πόλη της Ξάνθης, λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης, ματαιώθηκε η μαθητική παρέλαση και πραγματοποιήθηκε μόνο η στρατιωτική. Οι στρατευμένοι νέοι με την στιβαρή παρουσία τους εδραίωσαν το αίσθημα της ασφάλειας και τη σιγουριά της διαφύλαξης της ειρήνης στην περιοχή. Ημέρες κρίσιμες, ημέρες μνήμης, ιστορικής για τον τόπο μας, για το λαό μας και πιστεύω ότι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάμε θα πρέπει να τη σκεφτούμε, να έχουμε περηφάνεια σε ό,τι αποφασίσουμε για το καλό του τόπου. 28 Οκτωβρίου, διπλή γιορτή, η σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου και η επέτειος του ηρωικού έπους του 40. Ο λαός μας, όταν μας είπαν οι ισχυροί της γης «Σκύψτε να περάσουμε πάνω από τα σώματά σας και από την πατρίδα σας», ο λαός μας είπε το ηρωικό εκείνο όχι, με το οποίο διέσωσε την αξιοπρέπεια όλου του γνωστού κόσμου. Οι Ευρωπαίοι σε αυτή την δύσκολη περίοδο που διέρχεται η πατρίδα μας θα πρέπει αυτό να το λάβουν υπόψη τους, αλλά και εμείς σαν Έλληνες πολίτες, απόγονοι των ηρωικών εκείνων προγόνων μας, να δείξουμε μεγαλύτερη ευαισθησία για τα εθνικά και κοινωνικά θέματα, να γίνουμε πιο έντιμοι, να γίνουμε πιο αξιόπιστοι και να μείνουμε ενωμένοι, γιατί αυτό είναι το ουσιαστικότερο. Να συγχαρούμε τα στρατευμένα μας παιδιά, που αψήφισαν τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως και τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Και να ευχηθώ η σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου να σκεπάζει το λαό μας και ολόκληρο τον κόσμο μας και τα έτη σας να είναι πολλά και ευλογημένα. Νωρίτερα, στο ηρώο της πόλης, έγινε κατάθεση στεφάνων στη μνήμη όλων εκείνων των ανώνυμων στρατιωτών που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία του λαού αυτού του τόπου. Γενικός Γραμματέας Αποστολικής Διοίκησης Αθανάσιος Καρούντος. Από τον Αντιπεριφερειάρχη της Ξάνθης. Από τον υποδιοικητή του τέταρτου στρατού.
από τον Δήμαρχο. Να σημειώσουμε πως η επέτειος του Όχι γιορτάστηκε για πρώτη φορά στα χρόνια της κατοχής στις 28 Οκτωβρίου του 1941 στο κεντρικό κτίριο και στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών.